Μια ιδιαίτερη στιγμή πράγματι, μετά από πολλά χρόνια. Το βιβλίο αυτό έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Είναι αφενός μια προσωπική ανάγκη να καταγράψω και να αφηγηθώ μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Είναι όμως, θέλω να πιστεύω, και ένα από τα λίγα ντοκουμέντα που έχουν γραφτεί από ανθρώπους που ήταν στην πρώτη γραμμή της κρίσης για όλα όσα έζησε η χώρα μας, όλα όσα υπέφεραν οι πολίτες. Και με αυτή την έννοια θέλω να πιστέψω ότι είναι μια παρακαταθήκη και για το μέλλον, για την αυτογνωσία που χρειαζόμαστε τόσο πολύ στην πόση. Το Game Over αφορά και τη χώρα. Το Game Over ήταν η φράση του Juncker το 2009 στο Eurogroup, όταν αποκαλύφθηκε η απάτη της προηγούμενης κυβέρνησης με τα στατιστικά στοιχεία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι με την κρίση αυτή τελείωσε ένας τρόπος ζωής στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη με δανεικά, οι εισαγωγές χωρίς εξαγωγές, το κράτος που ξόδευε χωρίς να ξέρει πού, αυτά τελείωσαν, με επώδυνο τρόπο βέβαια. Με τίποτα δεν είναι το Game Over για τη χώρα βέβαια. Η χώρα έχει δυνατότητες, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να σταθεί στα πόδια. Τελικά δικαιωμένος. Δεδομένου ότι εσείς φέρατε το πρώτο μνημόνιο και ακολούθησαν άλλα δύο. Αυτό. Λοιπόν, είστε δικαιωμένος. Νομίζω πως το βιβλίο αυτό διαβάζεται διαφορετικά το 2016 από ό,τι θα διαβαζόταν το 2012-2013. Και αυτό γιατί έχουμε ζήσει τις αυταπάτες και έχουν διαλυθεί πολλές αυταπάτες. Και νομίζω μετά από δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, μετά Ζάπια, που τόσο πολύ βοήθησε στο να γιγαντωθεί το κύμα του λαϊκισμού στη χώρα μας, η σημερινή κυβέρνηση, η οποία άλλα έλεγε και τελικώς άλλα αναγκάστηκε να κάνει, πιστεύω πως όλη αυτή η περίοδος, δεν ξέρω αν δικαίωσε, αλλά σίγουρα εξηγεί γιατί πήραμε τις αποφάσεις που πήραμε τότε και πώς δεν υπήρχαν τότε άλλες ενταχθητικές από αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις. Είμαι εδώ για να βεβαιώσω ότι τα όσα καταγράφονται σε αυτό το βιβλίο αντανακλούν την πραγματικότητα, αλλά πολλές φορές υπολείπονται τις πραγματικότητες, γιατί στις 400 τόσες σελίδες είναι δύσκολο να περιγράψεις την αγωνία εκείνων των στιγμών, την προσπάθεια να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, γιατί ξέραμε ότι τα προβλήματα με τα οποία βρισκόμασταν αντιμέτωποι ήταν τόσο μεγάλα που δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει ανεπηρέαστος ούτε Έλληνας ούτε Ελληνίδα. Ένα από τα καλά του γεγονότος ότι ο Παπακωνσταντίνου καθυστέρησε να γράψει αυτό το βιβλίο, διότι το ξεκίνησε αρκετά νωρίς, γύρω στο 2012, αλλά μετά τα όσα μεσολάβησαν τελικά βγαίνει το βιβλίο το 2016, είναι ότι σήμερα η κοινωνία μπορεί να συζητήσει γύρω από αυτό το βιβλίο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, ηρεμία, με ορθολογισμό, και το εκλαμβάνω ως μια άσκηση αυτογνωσίας, ως μια έναρξη μια συζήτησης για την αναζήτηση μιας ενιαίας αφήγησης για τους λόγους που οδηγηθήκαμε στην κρίση, για να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους είμαστε η μόνη χώρα που 6 χρόνια μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου παραμένει σε μνημόνιο, και γιατί είμαστε μια χώρα που έχει παγιδευτεί σε 8 χρόνια ύφεσης και στασιμότητας. Θέλω να πιστεύω ότι και η συζήτηση που θα γίνει σήμερα εδώ στη Λοζάνη θα αποτελέσει, αν θέλετε, αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με πολλούς από το ακροατήριο που θέλουν να ακούσουν τις απόψεις του συγγραφέα και των παρουσιαστών. Ο Γιώργος απαντάει στον πρόλογο κιόλας αυτό. Δεν μας ζητεί κανένας από εμάς καμία δικαίωση. Πρέπει όμως να λάμψει η αλήθεια, γιατί η αλήθεια θα είναι λυτρωτική. Είμαστε πολύ πίσω από εκεί που είχαμε φτάσει τον πρώτο χρόνο της προσπάθειας, και αυτό το αποδεικνύει με ντοκουμέντα και παράθεση γεγονότων ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου στο βιβλίο, και καλό να το διαβάσουν όλοι και κυρίως και πάνω απ' όλα αυτοί που έχουν μια διαφορετική γνώμη, μια διαφορετική οπτική. Καταγράφει γεγονότα και ντοκουμέντα, όχι εικασίες. Έχει τεράστια σημασία, γιατί δίνει απαντήσεις για το πώς φτάσαμε στην κρίση, απαντάει σε όλους τους μύθους και τα στερεότυπα που συνοδεύουν ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο, μιλάει με μεγάλη σαφήνεια για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και τα ελλείμματα που έχει η αρχιτεκτονική του, μιλάει για το μεγάλο έργο που παρέλθε από τις κυβερνήσεις του Πασόκ και ιδιαίτερα από την πρώτη, με τον Πρωθυπουργό του Γιώργο Παπανδρέου, αυτή είναι η αλήθεια. Και θέτει βέβαια ένα ερώτημα, γιατί η κατάληξη δεν ήταν ανάλογη όλης αυτής της οπτικής. Νομίζω ότι γι' αυτό και, όπως λέω, αξίζει να διαβαστεί από όλους. Προσωπικά
Έχω τη δική μου ερμηνεία και εκδοχή. Δέχτηκα με μεγάλη πραγματικά χαρά, χωρίς δεύτερη σκέψη, να συμμετέχω στην παρουσίαση του βιβλίου και τον ευχαριστώ τον Γιώργο Παπουξενίνου για την τιμητική του πρόταση. Για έναν απλό λόγο, όλοι όσοι ζήσαμε αυτά τα φοβερά γεγονότα που σημάδεψαν τη χώρα στην πρώτη γραμμή, βρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή, έχουμε χρέος νομίζω να πούμε τη δικιά μας αλήθεια. Ο Γιώργος κατέθεσε σε ένα βιβλίο εξαντλητικά τη δική του αλήθεια. Γι' αυτό και όπως είπα, μια και είμαστε στην ίδια πλευρά του λόφου φυσικά, όπως και με τον Φίλιππο του Σαχινίδη, στην ίδια πλευρά του λόφου, αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο χωρίς δεύτερη σκέψη δέχτηκα να παρουσιάσω σήμερα το βιβλίο μαζί με τον Πάσχο και τον Φίλιππο. Είναι η αλήθεια, γιατί αυτό το επεσήμανε και ο Πίτερ Σπίγκελ, είναι ο διευθυντής σύνταξης των Financial Times στην Αθήνα, και αυτό που μας είπε είναι ότι όλα όσα γράφει για το βιβλίο μπορώ να τα πιστοποιήσω εγώ από την πλευρά μου ως δημοσιογράφος που κάλυψα και την κάλυψε πολύ εντατικά την κρίση. Το κυριότερο όμως προσόν είναι ότι διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα. Σαν πολιτικό θρίλερ, ήταν ένα θρίλερ που το ζήσαμε όλοι, αλλά είναι διαφορετικό να το διαβάζεις και να παρακολουθείς το τι γινόταν, τι αγωνιώδης προσπάθεια γινόταν για να μην χρεοκοπήσει η χώρα και για να μην γίνουν Βενεζουέλα. Διότι, κακά τα ψέματα, εάν το 2010 δεν υπογράφουμε το μνημόνιο, θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι η Βενεζουέλα σήμερα. Το game over αφορά τη χώρα ή το έχουμε ξεπεράσει κάτι? Το ξεπερνάμε. Αυτή η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι δείχνει και το βαθμό ωριμότητας μιας κοινωνίας η οποία κατάλαβε ότι όλα τα παραμύθια περί εύκολης εξόδου από την κρίση και ότι κάπου υπάρχουν λεφτά θα πέσουν από τον ουρανό, νομίζω ότι αποδείχθηκαν ψεύδι, έτσι. Και αυτό νομίζω ότι οριμάζει τον ελληνικό λαό πια σε βαθμό που μπορούμε να ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα. Βεβαίως χάσαμε πολύ χρόνο. Χάσαμε 6 χρόνια γκρινιάζοντας, αντιδρώντας, καίγοντας. Μην ξεχνάμε ότι είναι η μόνη χώρα που μπήκε σε μνημόνιο, και όχι μόνο δεν έχει βγει από αυτό, αλλά είναι η μόνη χώρα που μπήκε σε μνημόνιο και είχε 3 νεκρούς. Και μάλιστα 3 νεκρούς πριν εφαρμοστούν τα μέτρα. Δεν είναι να πεις ότι κάποιοι ήταν τόσο απελπισμένοι από τα μέτρα και. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πια το ξεπερνάει. Κατάλαβε ότι πρέπει να οργανωθούμε ως κοινωνία, πρέπει να οργανώσουμε το κράτος μας, πρέπει να έρθουν επενδύσεις, ξένες επενδύσεις, διότι ελληνικά λεφτά δεν υπάρχουν πια, για να προχωρήσει η χώρα.